Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο πλαίσιο του προγράμματος IRIS. Οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν ζωντανά μέσω ασυρμάτου με δύο αστροναύτες του σταθμού. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσω ασυρμάτου. Οι εκπαιδευόμενοι του σχολείου είχαν την ευκαιρία να κάνουν ζωντανά από μία ερώτηση σε δύο αστροναύτες του σταθμού με την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη της Ένωσης Ραδιοεραστεχνών Δεκανήσου. This is Victor Kilo 4, Kilo Hotel Zulu, calling for a scheduled ARIS contact. Can you receive, over? Victor Kilo 4, Kilo Hotel Zulu, this is NA1SS. Good morning to you there, Laurel, and also Mike, if he's listening. We have the students from Second Chance School in Orestadia in Greece standing by for you with their questions. Are you ready for their questions, over? We are ready for the questions, and if it's okay by you guys, we'll just take turns answering. Sure thing. Okay, please go ahead, Pavlos, with your first question. This is Pavlos. Can you grow your own food on ISS? For instance, your own vegetables in order to consume them? Over. Thanks for the question. We can grow our own food up here. It doesn't really supplement our diet. It's all for research, but we do get to eat the food that we grow sometimes, usually tomatoes or peppers. This is Yana. Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που ο διαστημικός σταθμός επέλεξε να συνδεθεί με σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Ελλάδα και η πρώτη φορά που σχολείο της Ορεστιάδας συμμετείχε στη δράση «Ζώντας πέρα από τη γη» που υλοποιεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ο σταθμός. Η επικοινωνία των μαθητών με τους αστροναύτες διήρκησε περίπου 10 λεπτά, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Παρ' όλα αυτά, ο διευθυντής του σχολείου, Αθανάσιος Κρικούσης, έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το πείραμα. Πράγματι θεωρώ ότι είναι πολύ επιτυχημένη, ήταν επιτυχημένη, είμαι πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Ήταν ένα πείραμα όπως είπε και ο Will και το πείραμα πέτυχε. Πώς σας φάνηκε γενικότερα η όλη διαδικασία? Είδαμε ότι τα παιδιά πρόλαβαν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, οι ερωτήσεις απαντήθηκαν, ήταν όλα βάση του προγράμματος. Ναι, ήταν βάση του προγράμματος, το ξέραμε ότι αν δεν προλάβουμε στο χρόνο μπορεί κάποιοι να μην πουν τις ερωτήσεις τους, το ξέραμε αυτό. Μας έτυχε κιόλας λίγο λιγότερο χρόνος, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι η σύνδεση έγινε, ακούσαμε την αστροναύτη και τους δύο ακούσαμε, γιατί ακούσαμε και τον συνάδελφό της, τον Μάικ που ήταν εκεί δίπλα της και απαντούσε αυτά. Θεωρώ ότι ήταν όλα πολύ καλά πήγαν. Πραγματικά σήμερα βιώσαμε μια συγκινητική εμπειρία από την ακριτική μας πόλη. Μέσω μιας άλλης ακριτικής πόλης της Ρόδου συνδεθήκαμε με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε μια εμπειρία πραγματικά πρωτόγνωρη για την περιοχή, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά ερεθίσματα και στους μεγάλους, εμάς τους μεγάλους, αλλά και σε τόσα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ. Πρέπει να συγχαρούμε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και για αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνανε, γιατί δεν ήταν εύκολα διαχειριστική η προσπάθεια όλη αυτή. Να συγχαρώ λοιπόν τους καθηγητές, να συγχαρώ τον διευθυντή, τον κύριο Κρικούση, να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν και εσάς, σαν τηλεόραση, τους τεχνικούς, τους χορηγούς. Πραγματικά τέτοια πράγματα είναι πράγματα που γεμίζουν αισιοδοξία τη καρδιά μας και αισιοδοξία για το μέλλον της πόλης μας. Εύχομαι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και να συνδράμουμε σε πολλές άλλες τέτοιες δράσεις στο μέλλον. Αυτά περιμένουμε και εμείς είμαστε δίπλα στα Δήμος πάντα να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες.